Τελευταίο παιχνίδι για το 2018 στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, Σαρχάνες. Ο Γιούχτας υποδέχεται τον Ατρόμητο Πειραιά. 14ο λεπτό, ένα φάουλ από τον Κασοτάκη. Εκεί ζητούν χέρι, η μπάλα έχει χτυπήσει το χέρι του αμυντικού. Ο Κασοτάκης πάνω στον Ηλιόπουλο, η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα στο 17. Ο Ηλιόπουλος σεντράρει μόνο στο τριανταφύλλου, απίστευτη ευκαιρία, θα στείλει out την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για τους γηπεδούχους, σέντρα από τον Μαυρομάτι, ο Ηλιόπουλος, κεφαλιά, γκολ. Ακυρώνεται όμως ως offside με υπόδειξη του πρώτου βοηθού, κυρίου Φραγκιαδάκη. Εδώ ο κύριος Σταμπουρατζής υποδεικνύει το offside. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον Γιούχτα. Ο Ατρόμητος με ένα φάουλ από τον Τζιάθα, out, απειλεί εδώ η ομάδα του Πειραιά. 36ο λεπτό, Τάσος Τριανταφύλλου στη γωνία του Παπάζογλου, διώχνει σε κόρνερ. Δευτεροημίχρονο, Ρουμπάκης γυρίζει, ο Λιόπουλος εκεί, κόντρες μέσα στην περιοχή, απομακρύνει η αμυντική. Ο Ρουμπάκης στο 59, έχει χώρο, πλασάρι, ο Παπάζογλου διώχνει. Ο Ατρόμητος τώρα με τον Κατσαβριά να κάνει ένα shoot out την μπάλα, απειλεί εδώ ο Ατρόμητος. 74ο λεπτό, εκεί λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Κουσίδης θα πασάρει στον Λιόπουλο και εκείνος θα κάνει το 1-0. Λύτρωση για τον Γιούχτα, ήταν μονότερμα το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ μέσα στις λάσπες πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι, το γκολ του Λιόπουλου, 1-0. Ο Λιόπουλος έχει την ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 80, out. 5ο προς 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί ζητούν offside, δίνεται corner. Δίνεται corner, τελευταία φάση του αγώνα. Στο 96 διαμαρτυρήθηκαν για offside οι γηπεδούχοι. Τώρα ο Ατρόμητος σε αυτή την φάση έχει την ευκαιρία να απειλήσει με ισοφάριση τον Γιούχτα. Θα εκτελεστεί το corner, Δανάσης κεφαλιά και από κοντά είναι ο Γαβαλάς. Παγώνουν οι Αρχάνες, 1-1, ισοφάριση στην τελευταία φάση, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά του αγώνα. Ο Γαβαλάς παραβιάζει την εστία του Κόλια που προηγουμένως έκανε τρομερή επέμβαση, δεν τα κατάφερε όμως. 1-1 στις Αρχάνες. Ανθρώπους του Γιούχτα για την άψογη φιλοξενία την οποία είχαμε. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το γήπεδο σήμερα να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δυσκόλεψε και τις δύο ομάδες. Ξέραμε από πριν ότι η ομάδα του Γιούχτα διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και δεν βρίσκεται τυχαία στη βαθμολογική θέση. Και μπράβο και συγχαρητήρια και το λέω πραγματικά, γιατί παίζει ποδόσφαιρο. Και εμείς στο τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, πράγμα που δεν μας βοήθησε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε βέβαια και στο δεύτερο. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, το δεύτερο είχε καθολική περιοχή ο αντίπαλος, μας πίεσε. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο ήταν ατομικά λάθη των παιχτών μου και τελικά στοιχήσαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα μέσα από μια στατική φάση να ισοφάρισουμε το παιχνίδι και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι μας αφήνει ικανοποιημένους στην προσπάθεια που κάνουμε για σωτηρία. Εγώ σήμερα έχω να μοιράσω μόνο συγχαρητήρια σε αυτούς τους προσφέστες. Πραγματικά είδα μια ομάδα ομάδα μέσα στο γήπεδο με καθολική περιοχή με πάρα πολλές φάσεις τελικές, ένα γήπεδο πάρα πολύ κακό που δεν περίμενα και εγώ να παίξουν αυτοί οι ποιοτικοί παίχτες που έχω τόσο καλό ποδόσφαιρο. Δεν θα σταθώ στο αποτέλεσμα, δεν θα σταθώ στο νομίζω στο 96-97 που δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά θα σταθώ στη μεγάλη προσπάθεια, στο πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίξαμε και ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας και θεωρώ ότι συνεχίζεται μια πολύ καλή και ανωδική πορεία της ομάδας.